Η όλη η συζήτηση που εξελίχθηκε αυτό το διήμερο επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση ότι πρόκειται πράγματι η συζήτηση του νομοσχεδίου για μια καλοδουλεμένη παράσταση συγκάλυψης. Συγκάλυψη βέβαια που δεν αφορούσε μόνο τα πρόσφατα σκάνδαλα, αλλά όλο το θεσμικό και νομοθετικό βούρκο που εφαρμόστηκε, μεγαλούργησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με βάση τον οποίο βέβαια ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν αυτού του είδους τα φαινόμενα. Και βέβαια η υψηλή τόνη της προαναγγελθήσας εδώ και μέρες κοκορομαχίας που για πολλές ώρες πεζόταν χθες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε στόχο να κρύψει τη συνευθύνη για αυτόν τον θεσμικό βούρκο, όχι μόνο βέβαια της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που από τη δική τους θέση συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί αυτό το πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει πραγματικά να τυλίγεται ο καθένας και η καθεμιά σε μια κόλλα χαρτί, που έκανε πράξη και συνεχίζει να κάνει πράξη το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία εξαντλείται σε μεγάλο βαθμό η αντιπαράθεση μεταξύ των άλλων κομμάτων, αλλά αφορά συνολικά τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες, αφορά πρώτα και κύρια τον ίδιο το λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα που μπαίνει στο στόχαστρο αυτών των μηχανισμών. Και αυτό δεν γίνεται κατά παρέκκληση, όπως προσπαθούν να παρουσιάσουν τα άλλα κόμματα, εξοραίζοντας αν θέλετε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών τους, αλλά εφαρμόζοντας τις περιβόητες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο που ενισχύει, δίνει αυτή τη δυνατότητα να βαφτίζεται ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια στην πραγματικότητα όποιος αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Γι' αυτό συστηματικά οικοδομείται ένα σφιχτό δίκτυ που επιτρέπει το γενικευμένο φακέλωμα, την προληπτική και μαζική παρακολούθηση εκατομμυρίων ανθρώπων, που βέβαια και με το παρόν νομοσχέδιο, όχι μόνο στο πρώτο μέρος της, αλλά και στο κομμάτι αυτό που αφορά τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων, πραγματικά γίνεται πράξη αυτή, ενισχύεται μάλλον ακόμα περισσότερο αυτή η δυνατότητα μαζικής συγκέντρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Γιατί πραγματικά η κυβέρνηση ανέλαβε να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή του εξυγχρονισμού και θωράκισης ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου μαζικής και προληπτικής παρακολούθησης, και αυτό δεν το κάνει μόνο για λογαριασμό της σημερινής ή της αυριανής κυβέρνησης, το κάνει συνολικά για λογαριασμό του ίδιου του αστικού κράτους. Γιατί πράγματι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν έρχεται εν κενό, δεν έρχεται σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, αλλά σε συνθήκες που οξύνονται οι αντιθέσεις και οι υπεραλληστικοί ανταγωνισμοί, οξύνονται συνολικά τα διέξοδα του ενός βαθιά σαπισμένου συστήματος, και βέβαια σε συνθήκες που γίνεται πιο φανερό ότι τόσο ο λαός μας όσο και οι λαοί της Ευρώπης δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν αυτή τη βαρύ χειμωνιά. Και επειδή ακριβώς σας φοβίζουν τα σημάδια ανάτασης που παρουσιάζονται, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Σας φοβίζουν τα σημάδια ανάτασης που παρουσιάζονται και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, γι' αυτό και παίρνετε προληπτικά τα μέτρα σας. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι ματαιοπονείτε, είναι άδικος κόπος, γιατί ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σας. Θα δυναμώσει την πάλη του. Αυτή είναι και η μόνη δικλίδα για να προστατεύσει τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματά του, και όχι τα διάφορα φύλλα σικής που παρουσιάζεται για να πείσετε ότι δήθεν μπορεί το αστικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ένα ασφαλές απάγγειο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Ο αγώνας και η πάλη του λαού, δυναμώνοντας και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, είναι ο μόνος
που μπορεί να βάλει εμπόδια στα σχέδιά σας και μπορεί ουσιαστικά και ο μόνος που θα μπορέσει να επιβάλλει τελικά το δίκαιο. Το ευχαριστώ.